ως συνήγορος υπεράσπισης της ανήλικης ενώπιον του, της Αλφα Ανακρίτριας, Καρούτσος Γιώργος, δικηγόρος Ηρακλείου Κρήτης, έχω να σας δηλώσω ότι η πελάτησά μου, η μόνη της εμπλοκή με το συγκεκριμένο γεγονός είναι ότι ο συμμαθητής της προχθές το πρωί μέσα στην τάξη, όπου, στην ίδια τάξη γιατί είναι συμμαθητές, αυτό που έκανε ήταν της έδειξε, κάθεται πίσω ακριβώς στο πισινό θρανείο, της έδειξε δύο φωτογραφίες κάποιων κοριτσιών και της είπε ότι θα της τη στείλει το απόγευμα. Πράγματι το απόγευμα, της Τετάρτης μιλάμε πάντα, έστειλε τις δύο φωτογραφίες μέσω Instagram ο άλλος ανήλικος κατηγορούμενος στην αλήλικη κατηγορούμενη την πελάτησά μου, η οποία με τη σειρά της εκείνη τη στιγμή συζητούσε μέσω μιας με μια φίλη της στο κινητό και της είπε ότι έτσι και έτσι ο Τάδε μου έστειλε δύο φωτογραφίες και της λέει άλλη στείλε μου τες να τις δω, η άλλη φίλη της. Τη στέλνει λοιπόν στο Instagram της άλλης φίλης της. Εκείνη η άλλη φίλη της καθόταν εκείνη τη στιγμή με μια άλλη κοπέλα, πάλι συμμαθήτρια, η οποία φωτογράφησε από το κινητό της κοπέλας που έστειλε η πελάτησά μου μέσω Instagram τις φωτογραφίες και από εκεί και πέρα της διακίνησε άγνωστον πού, πράγμα το οποίο έμαθε η πελάτησά μου ανήλικη την επόμενη μέρα που τους κάλεσε ο διευθυντής και εκεί έμαθε ότι επρόκειτο για δύο παραποιημένες φωτογραφίες δύο συμμαθητριών. Δηλαδή η μοναδική εμπλοκή της πελάτησάς μου είναι προσωρινή κατοχή του υλικού από τη στιγμή που της το έστειλε στο Instagram ο συμμαθητής της το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τη στιγμή που εκείνη με τη σειρά της το έστειλε μέσω του Instagram στη φίλη της και από εκεί και πέρα δεν γνωρίζει κάτι άλλο. Ποια είναι παρακαλώ. Η απόφαση του ανακριτή. Η απόφαση του ανακριτή είναι να παρακολουθούν κάθε μήνα, μία φορά το μήνα, στο ΕΛΜΕΠΑ ένα πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα. Άλλο. Ένα πρόγραμμα για πάνω σε αυτά, όσον αφορά τους ανηλίκους με την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Πρόγραμμα συνέτησης κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αυτό είναι. Ωραία. Ο έτερος ανήλικος ναι. λέει ότι η κατηγορούμενη, η τον απειλούσε, τον απειλούσε, τον καμία. Είναι όλα αναλυθεί. Προσπαθεί να αποποιηθεί τον ευθυνό του και να τα ρίξει όλα, να ρίξει την ευθύνη στην πελάτησά μου και πράγματι σήμερα το πρωί, ενώ τους πήγα να τους πάρουν αποτυπώματα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου, τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Της είπε αυτός, ο άλλος ανήλικος κατηγορούμενος, το οποίο έχει καταθέσει και στην ανακρίτρια, ότι πες ότι εσύ με εξανάγκασες να κάνω αυτές τις παραποιημένες φωτογραφίες και θα φύγουμε από εδώ κατευθείαν και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και του απαντάει η πελάτησά μου, θέλεις να πω ψέματα, να αναλάβω μια ευθύνη η οποία δεν έχω καμία σχέση, καμία ευθύνη για αυτό το γεγονός. Αυτή είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο γίνεται είναι η επέκταση του bullying. Δηλαδή και τα όρια τα οποία δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί πού είναι και πού μπορούμε να φτάσουμε. Το παιδί αυτή τη στιγμή έχει πέσει θύμα της εκβίασης που έχει υποστεί από τη συμμαθήτριά του στο να πιάσει και να παραποιήσει κάποιες φωτογραφίες συμμαθητριών της. Οι φωτογραφίες φυσικά παραποιήθηκαν με ένα κοινό περιεχόμενο, δεν είναι πραγματικές, αλλά υπό την απειλή, το φόβο το αγόρι αυτό, γιατί κατά το παρελθόν εδώ και 2 χρόνια υφίσταται αυτή την πίεση, την εκβίαση από το κορίτσι. Λοιπόν, το αγόρι αναγκάστηκε για να μην έχει συνέπειες, που εδώ και 1,5 χρόνο έχει συνέπειες από το κορίτσι αυτό και έχει μια περιπεκτική συμπεριφορά από όλο το σχολείο λόγω της στάσης της. Θέλει να τον εκβιάζει, να τον παίζει, να τον απειλεί με τον τρόπο αυτό, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την κίνηση. Χωρίς φυσικά να μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της πράξης την οποία έκανε.
Οι φωτογραφίες απεστάλησαν από το αγόρι αποκλειστικά και μόνο στο κορίτσι και το κορίτσι τη διακίνησε σε όλο το σχολείο, θεωρώντας και καθιστώντας αποκλειστικά υπεύθυνο φυσικά το αγόρι. Το ζήτημα αυτό που τίθεται μας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν. Θυμόμαστε την υπόθεση με τον Γιακουμάκη και πού οδηγήθηκε και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή το κορίτσι, εάν ζητούσε κάτι παραπάνω από το αγόρι, τι θα μπορούσε να κάνει. Το θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ βαθύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει τρομακτικές κοινωνικές επεκτάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο απλό, γιατί ναι, μένα ως ανήλικοι έχουν μια ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση και δεν έχουν τις συνέπειες όπως αν την έκανε την πράξη ένας ενήλικος. Όμως τα παιδιά πρέπει, θεωρώ, να έχουν μια δομή και να έχουν μια συμπεριφορά. Δεν μπορούν να αντιληφθούν σε καμία περίπτωση το μέγεθος και την επικινδυνότητα ενός κινητού που κρατούν και το πώς μπορεί αυτή η πράξη να εξελιχθεί και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Ναι, έχουν απαγγελθεί. Γιατί κατηγορείται? Η κατηγορία είναι διακίνηση πορνογραφικού υλικού από ανήλικο, για ανηλίκου. Όμως σε κάθε περίπτωση η ποινική μεταχείριση είναι διαφορετική λόγω του ότι είναι ανήλικοι οι δράστες. Όχι, όχι, αυτό το αρνούμαστε κατηγορηματικά. Υπήρχε μια παραβατική συμπεριφορά από το κοριτσάκι εναντίον μας, γιατί και παλιά με ανέβασμα μιας εφαρμογής το είχε ρεζιλέψει και με αποτέλεσμα θα κοροϊδεύουν όλα τα παιδιά του σχολείου. Ο εντολέας μας είναι ένα πολύ καλό παιδί, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, απλώς είχε την ατυχία να έχει μια επικοινωνία με το άλλο το κοριτσάκι. Αυτό. Η υπόθεση πότε θα πάει στα δικαστήρια, θα δικαστεί. Σίγουρα θα υπάρξει δικάσιμος, η οποία υπολογίζουμε μέσα σε ένα χρόνο να έχει οριστεί δικάσιμος. Θα είμαστε παρόντες, θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα καλέσουμε και μάρτυρες για να υποστηρίξουμε πόσο ακέραιη είναι η συμπεριφορά του αγοριού, του εντολέα μας. Θα αφαιθεί ελεύθερος στο μεταξύ σήμερα, έτσι. Εννοείται, φυσικά. Να ρωτήσω κάτι εγώ σε σχέση με το σχολείο τώρα, γιατί η επόμενη μέρα. Το σχολείο έχει ενημερωθεί, ο εντολέας μας έχει καταστεί αντικείμενο κλέβασμού και κοροϊδίας. Σίγουρα θα υπάρξει, δεν ξέρουμε ακόμα, έτσι μια παραδειγματική τιμωρία, ίσως και μια αποβολή ενός-δύο ημερών. Σίγουρα μπορούμε να καλέσουμε μάρτυρες και όλο το σχολείο θα έρθει να υποστηρίξει την ακέραιη συμπεριφορά και το εντολέα μας. Και σίγουρα η εισαγγελία το αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά και πολύ σωστά. Και θα παρακολουθήσουν και συνεδρίες τα παιδιά. Σίγουρα θα οριστεί ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Εμείς για τυπικούς λόγους και πιστεύω ότι θα εξετάσουν πάρα πολύ σοβαρά την παραβατική συμπεριφορά περισσότερο και από το άλλο το κορίτσι.